βούλτευση. Μισό λεπτάκι, απλώς επειδή διαβάζω. Κύριε Χρυσόγονε, επειδή διαβάζω και το δημοσίευμα του ΑΠΕ, βλέπω εδώ γίνεται μία αναφορά ότι η επικεφαλής των κλιμακίων του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ, που είναι και ο άγνωστος Χ τώρα σε αυτή τη φάση, φέρονται να αποδέχονται αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι δημοσιονομικό και όχι διαρθρωτικό. Άρα αυτό είναι κλειδί, ότι ανοίγει το ξεκλειδώνει το θέμα. Ακούστε. Ο Τσίπρας προσπαθεί να βγει από το δικό του μνημόνιο. Από τα άλλα μνημόνια είχαμε βγει ανάφηνη και δεν έκανε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Όλα αυτά τα οποία ανακοινώνει τώρα τα έφερε εκείνος, τα έβαλε στην καλύβα του Χότζα και τώρα προσπαθεί να τα βγάλει. Λέει ότι θα τα βγάλει. Ένα από αυτά. Θα έχει όφελος η κυβέρνηση από αυτό, πιστεύεις? Ένα από αυτά είναι και η προνομοθέτηση όσον αφορά στις συντάξεις. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και το αφορολόγητο. Τώρα λοιπόν, ναι. Τώρα λοιπόν λέει, προσπαθεί και τα λοιπά, διότι σας λέω και πάλι. Εντάξει, θετικό όλα είναι πάντως αν δεν κοπούν οι συντάξεις. Μα εμείς μην το πούμε για αρνητικό. Ακούστε. Ναι, αλλά κάποιοι συνάδελφοι σας έλεγαν αυτές τις μέρες τα συμπεφωνημένα είναι συμπεφωνημένα, κύριε Βουλή.